Αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, χαίρετε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ το Θεό γιατί επιτρέπει μια φορά ακόμη να είμαστε μαζί στην εκπομπή Απαντήσεις μέσα από το Λόγο του Θεού. Είναι η εκπομπή αυτή μέσα από την οποία σχολιάζουμε όσα εσείς μας στέλνετε και σας απασχολούν, ερωτήσεις, διαφωνίες, απόψεις και σχολιάζουμε μέσα από το Λόγο του Θεού και μόνο μέσα από το Λόγο του Θεού με τη χάρη του Χριστού. Μια φορά ακόμη θα πρέπει να τονίσουμε ότι δεν διεκδικήσαμε ποτέ και δεν διεκδικούμε την αυθεντία της ερμηνείας των γραφών και ούτε θεωρούμε ή θεωρήσαμε ποτέ τον εαυτό μας διδασκάλους είτε καθηγητάς. Εμείς επιμένουμε και υποστηρίζουμε και πιστεύουμε μέσα βαθιά στην καρδιά μας ότι είμαστε μαθητές του Ιησού Χριστού, διδάσκαλός μας μόνο είναι ο Ιησούς Χριστός μέσα από το Λόγο Του και από εκεί και πέρα όλοι μαζί μαθητεύουμε με δάσκαλο το Χριστό, μέσα από το Λόγο του Θεού, όλα όσα ζητήματα απασχολούν την προσωπική μας ή την οικογενειακή μας ή οποιαδήποτε άλλη μορφή της ζωής μας. Σήμερα λοιπόν, με τη χάρη του Χριστού, θα αρχίσουμε με μία ερώτηση που κάνει ο Βλαδίμηρος. Διαβάζω. «Γεια σας, ονομάζομαι Βλαδίμηρος και θα ήθελα να θέσω ένα ερώτημα που δεν μπορώ να απαντήσω μόνος μου. Γνωρίζω ότι το ψέμα είναι αμαρτία. Όταν όμως κάποιος λέει ψέματα για να κάνει κάποιον να νιώσει καλύτερα, παραδείγματος χάρη μια έγκυο, είναι πάλι αμαρτία?» Είναι ένα ερώτημα, αγαπητέ Βλαδίμηρε, που πολλές φορές έχει απασχολήσει όλους τους ανθρώπους και ιδιαίτερους χριστιανούς, δεδομένου ότι στην Παλαιά Διαθήκη βλέπουμε ανθρώπους του Θεού να ψεύδονται και ο Θεός να συνεχίζει να είναι μαζί τους και να τους ευλογεί. Παραδείγματος χάρη η Ραβ, η πόρνη, η εθνική βεβαίως ήταν, όταν είχε στείλει ο Μωυσής κατασκόπους για να κατασκοπεύσουν την γη Χανάν λίγο πριν εισέλθει ο λαός Ισραήλ μέσα, ο Ιησούς του Ναβί όταν είχε στείλει κατασκόπους για να κατασκοπεύσουν τη γη Χανάν που επρόκειτο σε λίγο να καταλάβουν γιατί τους είχε παραδώσει ο Θεός, όταν εισήλθαν στο σπίτι της οι κατάσκοποι τους έκρυψε. Και όταν ήλθαν οι απεσταλμένοι του βασιλιά που έψαγαν να τους βρουν για να τους σκοτώσουν, τους είπε ότι πέρασαν από εδώ αλλά έφυγαν και κυνηγήστε τους να τους βρείτε. Ένα πολύ σοβαρό ψέμα, το οποίο όμως ο Θεός το χρησιμοποίησε προς ευλογία, σώθηκαν οι κατάσκοποι και σώθηκε τελικά και η Ραβ. Ένα άλλο ψέμα, το οποίο ελέγχθη στην Παλαιά Διαθήκη, πολύ γνωστό, είναι ο Ιακώβ, ο οποίος πήρε την ευλογία από τον πατέρα του τον Ισαάκ, όμως λέγοντας ψέματα και μάλιστα υποκρινόμενος, πολύ καθαρό ψέμα, ότι ήταν ο Ισάφ. Και έτσι την ευλογία που ο Ισαάκ θα έδινε στον Ισάφ, ψευδόμενος ο Ιακώβ την έλαβε αυτός. Αν ψάξουμε μέσα στην Παλαιά Διαθήκη, πιθανόν να βρούμε και άλλα ψέματα, τα οποία ελέγχθησαν από ανθρώπους του Θεού. Και μάλιστα και πριν από όταν εδόθη ο νόμος, αλλά και μετά. Γιατί πριν να δοθεί ο νόμος του Μωυσή, η αμαρτία δεν ήταν γνωστή, άρα πολύ σωστά λένε κάποιοι αδελφοί μας χριστιανοί που ασχολούνται με το Λόγο του Θεού, ότι το ψέμα το οποίο είπε ο Ιακώβ δεν λαμβάνει την υπόψη, διότι μέχρι να έρθει ο νόμος η αμαρτία δεν ήταν φανερή, άλλωστε δεν είχε δοθεί και η εντολή «μην ψευδομαρτυρήσεις». Ή ακόμη και πιο καθαρά, όπως ο Λόγος του Θεού λέει στο Λεβιτικό, στο 19ο κεφάλαιο, δεν θέλετε, στο 11 εδάφιο,
Δεν θέλετε κλέπτη, ουδέ θέλετε ψεύδεστε, ουδέ θέλετε απατήσει, έκασος των πλησίων αυτού, και δεν θέλετε ομνίοι εις το όνομά μου ψευδός. Γιατί κάποιος θα μπορούσε να πει ότι μέσα στον νόμο, στις 10 εντολές, υπήρχε η εντολή μην ψευδομαρτυρήσεις, που στην πραγματικότητα είναι μην είσαι ψευδής μάρτυρας, και μάλιστα επειδή οι μαρτυρίες γίνονταν τότε ενόρκως, να μην ψευδορκίσεις στην πραγματικότητα. Όμως το διευκρινίζει παρακάτω, όπως διαβάσαμε στο Λεβιτικό, ο Λόγος του Θεού, και αναφέρεται και στο ψέμα, απόλυτα το ψέμα. Όμως εκείνο το οποίο έχει σημασία σε μας σήμερα δεν είναι τι λέει ο νόμος και τι λέει η Παλαιά Διαθήκη και τι έκαναν στην Παλαιά Διαθήκη οι άνθρωποι, αλλά αυτό το οποίο λέει ο Θεός σήμερα σε μας στην Καινή Διαθήκη. Επαναφέροντας ο Απόστολος Παύλος τα λόγια της Παλαιάς Διαθήκης, λέει «Πας άνθρωπος ψεύστης». Γι' αυτό και όταν στον Κύριο είπαν περί των επιόρκων, απαντάει ο Ιησούς Χριστός. Πάλι να ακούσατε ότι ερέθης στους αρχαίους μη επιορκήσεις, αλλά εκπλήρωσον εις τον Κύριον τους όρκους σου. Όμως σας λέγω, εγώ μη ομώσετε μη δόλος, μήτε εις τον ουρανόν και μήτε εις την γην, μήτε εις τα αεροσόλυμα, μήτε εις την κεφαλή σας, αλλά σύν ο λόγος σας, ναι, ναι, ου, ου. Το δε πλειότερον τούτον είναι εκ του πονηρού. Έρχεται λοιπόν τώρα ο Κύριος μας ο Ιησούς Χριστός να βγάλει από τη μέση τον όρκο στη ζωή των ανθρώπων που επιβεβαιώνει την αλήθεια, λέγοντάς τους εσείς δεν έχετε ανάγκη να ορκίζεστε, αλλά ο λόγος σας θα είναι αλήθεια. Το ναι θα είναι ναι και το όχι θα είναι όχι και όλα τα άλλα θα είναι εκ του πονηρού. Ακόμη πρέπει να πω ότι ο Απόστολος Παύλος στην επιστολή του προς Εφεσίους αναφέρεται στο 4ο κεφάλαιο και στο 25 εδάφιο, διαβάζω, «Όθεν απορρίψαντες το ψεύδος, λαλείτε αλήθεια έκαστος μετά του πλησίον αυτού, διότι είμεθα μέλη αλλήλων». Ακόμη, στην Κολοσσαείς 3ο κεφάλαιο και 9 εδάφιο λέγει, «Μη ψεύδεστε εις αλλήλους, αφού απεκδίθητε των παλαιών άνθρωπων μετά των πράξεων αυτού». Ακόμη στην επιστολή του ο Απόστολος Ιωάννης στο 2ο κεφάλαιο της πρώτης επιστολής του και στο 21 εδάφιο λέει κάτι που είναι πάρα πολύ σημαντικό. «Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν, και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι». Και τέλος, στο τελευταίο κεφάλαιο της Αποκάλυψης αναφέρεται στο 15 εδάφιο, «Έξω δε από τη βασιλεία των ουρανών είναι πας ο αγαπών και πράττων το ψεύδος ανάμεσα σε άλλους». Που σημαίνει ότι στην Καινή Διαθήκη το ψέμα είναι απολύτως απαγορεύσιμο, απαγορεύεται απολύτως. Είναι μια μορφή αμαρτίας που οδηγεί στην ανομία, στην παράβαση, ανομία έξω από το Λόγο του Θεού, στην παράβαση, παραβαίνω το Λόγο του Θεού, και κάθε ανομία και παράβαση είναι αμαρτία. Βεβαίως, ο Λόγος του Θεού, επαναλαμβάνω, μας λέει «Πας άνθρωπος ψεύστης». Μόνο ο Θεός είναι αληθινός, που σημαίνει ότι ο άνθρωπος είναι βέβαιον ότι και θα πει ψέματα και θα αμαρτήσει. Όμως κατά λάθος. Σε αυτή την περίπτωση, όπως και κάθε αμαρτία που πέφτει ο άνθρωπος, γιατί κανένας δεν είναι αναμάρτητος, υπάρχει το αίμα του Ιησού Χριστού που καθαρίζει μάσα ο πάσης αμαρτίας και στρέφεται ο άνθρωπος προς τον Κύριο, ζητάει το αίμα του Χριστού και ο Κύριος τον καθαρίζει, τον συγχωρεί. Όμως υπάρχει και αμαρτία θανάσιμος, που είναι αυτό που λέει στην επιστολή του ο Απόστολος Παύλος προς Εβραίους, που λέει, και το διαβάζω από μέσα, «Διότι αν εμείς αμαρτάνομεν εκ ουσίως, αφού ελάβομεν τη γνώση της αληθείας, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτίας». Υπάρχει λοιπόν αμαρτία
προσωρινή, την οποία μετανοούμε και την βγάζουμε από πάνω μας, κατά το λόγο του Θεού εξομολογούμενος και παρετών θέλει ελεηθεί, υπάρχει και αμαρτία μόνιμη. Υπάρχει δηλαδή αμαρτία που λες ψέμα και συνεχίζεις να το διατηρείς. Εδώ είναι αμαρτάνομεν εκουσίως μόνιμα, που εδώ τώρα υπάρχει κρίση Θεού. Όπως λέει η Γραφή, δεν απολείπεται πλέον θυσία περί αμαρτιών, αλλά φοβερά της απεκδοχή κρίσεως και έξαψη πυρός, το οποίο μέλει να κατατρώει τους εναντίον. Αναγνωρίζει ο Θεός ότι η φύση μας είναι τέτοια που θα αμαρτήσουμε. Γι' αυτό και ο Απόστολος Ιωάννης στην επιστολή του λέει, «Εάν είπομεν ότι αμαρτία δεν έχουμε, είναι αυτός πλανόμεν και η αλήθεια δεν είναι ενημήν». Πλανόμεθα αν πούμε δεν θα αμαρτήσουμε. Πλανόμεθα αν θα πούμε δεν λέμε ψέματα. Δεν θα πούμε ψέματα. Καλόν είναι να προσέχουμε να μην πούμε, αλλά λέει η Γραφή, τεκνία μου, ταύτα σας γράφω για να μην αμαρτήσετε. Αλλά αν κάποιος αμαρτήσει, έχομεν παράκλητον προς τον Πατέρα τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων και αυτός είναι η λασμός περί των αμαρτιών ημών. Άρα λοιπόν, αν αμαρτήσουμε, έχουμε παράκλητο τον Ιησού Χριστόν των δίκαιων στον ουρανό, τον Πατέρα μας στον ουράνιο, ο οποίος γίνεται η λασμός των αμαρτιών ημών. Μας συγχωρεί με το αίμα του. Άρα το θέμα, το κρίσιμο θέμα, αγαπητέ Βλαδίμηρε και αγαπητοί φίλοι και φίλες, είναι η μόνιμη αμαρτία και η εκούσια, η συνειδητή. Θα πω ψέματα για να γλιτώσω και δεν θα μετανοήσω, δεν θα το διορθώσω, δεν θα παραιτηθώ από το ψέμα. Δηλαδή είναι αυτό που λέει η Γραφή, έκαναν καταφύγιο αυτόν το ψεύδος. Εκεί τα πράγματα είναι πάρα πολύ σοβαρά. Είναι συνειδητά ψέματα, εκούσια ψέματα και ιδιαίτερως μόνιμα ψέματα στα οποία δεν παρετούμεθα. Εκεί δεν υπάρχει συγχώρεσης. Εκεί υπάρχει πρόβλημα. Είναι κάτι που δεν αρέσει στο Θεό. Είναι μόνιμη αμαρτία. Ούτε κοινωνία μπορεί να πάρει κανείς σώμα και αίμα Χριστός στην Εκκλησία αν λέει, αν έχει πει μόνιμο ψέμα και δεν το έχει διορθώσει, δεν έχει εξομολογηθεί, δεν έχει παραιτηθεί, αλλά και ούτε είναι έτοιμος κατά το Λόγο του Θεού για την Βασιλεία των Ουρανών. Υπάρχουν πολλές μορφές ψέματα που έρχεται σε δυσκολία ο άνθρωπος να πει. Βεβαίως, πριν ξεκινήσουμε, πρέπει να τονίσουμε ότι πατήρ του ψεύδους, κατά τη Γραφή, είναι ο διάβολος. Άρα μία από τις επιθέσεις του διαβόλου και από τα διανοήματα του διαβόλου είναι να κάνει τον άνθρωπο να ψευστεί. Και θα κάνει τον άνθρωπο να ψευστεί με τους δικούς του γνωστούς τρόπους, όπου με αυτούς επιτίθεται στον άνθρωπο, παραδείγματος χάρη, με δελεασμό. Σε δελεάζει να πεις ένα ψεματάκι και να κερδίσεις πολλά. Πρόκληση. Σε προκαλεί ένα ψεματάκι και όλα θα πάνε καλά. Απειλή. Ένα ψεματάκι και θα γλιτώσεις. Ενώ θα καταστραφείς αν δεν το πεις το ψέμα. Πλάνη. Πες ψέματα και θα τους κοροϊδέψεις. Δεν θα σε καταλάβουνε. Αυτές είναι οι επιθέσεις του διαβόλου που δεν πρέπει να τις αγνοούμε. Μπορεί να είναι και άλλες πολλές, αλλά αυτές είναι οι βασικές. Που δεν πρέπει να τις αγνοούμε και να ξέρουμε ότι αυτές τις μεθόδους ο διάβολος χρησιμοποιεί και σπρώχνει τον άνθρωπο για να πει ψέματα και να βρεθεί ένοχος ενώπιον του Θεού. Έπειτα μια άλλη μεθοδία του διαβόλου είναι το ψέμα επειδή τους λυπάσαι. Παραδείγματος χάρη μια έγκυος γυναίκα είχε στην οικογένειά της ένα τύχημα. Σκοτώθηκε ο αδερφός της. Επειδή αναφέρθηκε σε έγκυο γυναίκα. Της το λέμε ή θα ταραχθεί και θα αποβάλει. Είναι μια δύσκολη ερώτηση, αγαπητέ Βλαδίμηρε, γνωρίζοντας ότι οι συνέπειες του ψεύδους είναι πάρα πολύ σοβαρές. Αλλά πρέπει να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί, γιατί το ψεύδος δεν δικαιολογείται από την Καινή Διαθήκη, από το Λόγο του Θεού. Δεν δικαιολογείται καθόλου. Ούτε σαν παρηγοριά, ούτε σαν καταφύγιο,
ούτε σαν επιθετική ενέργεια, που ψέμα θα τα καταφέρω. Δεν δικαιολογείται από το Λόγο του Θεού. Είναι έξω πάσο αγαπών και πράττων το ψεύδος. Αλλά προσέξτε, πράττων, όχι έπραξε και μετενόησε, το μόνιμο ψεύδος. Μία απλή μορφή ψεύδους που τόσο πολύ έχει σμικρινθεί στα μάτια των ανθρώπων είναι η αλλαγή των χαρακτηριστικών του ανθρώπου. Δηλαδή μια γυναίκα έχει μαλλιά άσπρα και τα βάφει ξανθά. Αυτό είναι μόνιμο ψεύδος. Γιατί βγαίνει και λέει είμαι ξανθιά. Ή το βάψιμο, πέραν του κοσμικού φρονήματος που δεν αρέσει στο Θεό, και αυτό είναι πάρα πολύ σοβαρό, γιατί περιποιείται ψευδός η γυναίκα αυτή χωρίς να λογαριάζει και χωρίς να φοβάται το Θεό. Αυτό λοιπόν είναι πολύ σοβαρό. Και όμως έχεις μικρυνθεί τόσο πολύ, μα τώρα νέα γυναίκα και να φαίνονται τα μαλλιά της άσπρα, αφού έτσι την έκανε ο Θεός. Και επαναλαμβάνω αυτό που διάβασα στην αρχή. Δεν σας έγραψα διότι δεν εξεύρετε την αλήθεια, αλλά διότι εξεύρετε αυτήν και διότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι. Κάθε ψεύδος δεν είναι εκ της αληθείας. Και αλήθεια λέει ο Χριστός είναι ο λόγος σου πατέρα μου. Αλλά επίσης λέει εγώ είμαι η αλήθεια. Άρα λοιπόν κανένα ψεύδος δεν έχει πατέρα το Θεό. Δεν προέρχεται από το Θεό. Ό,τι και δικαιολογία να του βάλουμε και να τον ντύσουμε. Παραδείγματος χάρη, ένας είναι ασθενής πολύ και δεν του το λέμε. Γιατί δεν του το λέμε? Για να μην τον στενοχωρήσουμε. Αυτό όμως δεν είναι από το Θεό. Από το Θεό είναι να του το πούμε, ώστε να τον προετοιμάσουμε, να διαπραγματευτεί την αναχώρησή του για το Θεό. Να σώσει την ψυχή του. Είναι η ψεύτικη παρηγοριά επίσης, που δεν έχει κανένα αποτέλεσμα. Αντιθέτως επιβαρύνει τον παρηγορούμενο. Με λίγα λόγια, αγαπητέ Βλαδίμηρε, θα πρέπει να είμαστε απόλυτοι σε αυτό το οποίο λέει ο Λόγος του Θεού, ότι παν ψεύδος εκ της αληθείας δεν είναι, εκ του Θεού δεν είναι, και πατήρ του ψεύδους είναι ο διάβολος. Όσο και να το ομορφύνουμε, όσο και να ψάξουμε να βρούμε τις καλές προθέσεις του ψευδομένου, όμως είναι αμαρτία. Δεν αρέσει στο Θεό. Και δεν θα το ευωδώσει ο Θεός. Χάνεται η εύνοια του Θεού. Μην νομίζω ότι λέγοντας ψέματα θα τα καταφέρεις και όλα θα πάνε καλά, γιατί αυτό είναι η σύγχυση του διαβόλου. Θα πεις ψέματα και θα καταστραφούν όλα. Αλλά και αν προσώρας δεν φαίνεται το κακό που φέρνει σαν αποτέλεσμα το ψέμα, αλλά φαίνεται το καλό, το βέβαιο είναι ότι το τέλος δεν θα είναι καλό. Δεν θα είναι καλό. Ο Θεός να μας φυλάει από κάθε ψέμα. Και να πάρουμε και αυτή τη στερεή απόφαση, ότι ψέματα δεν θα λέμε, με τη χάρη του Χριστού. Και αν αμαρτήσουμε κατά λάθος ή από πίεση, ή από φόβο ή από αγωνία, αμέσως πάμε στο Θεό. Μετανοούμε, εξομολογούμεθα. Ταπεινωνόμεθα ενώπιον του Θεού. Επιστρέφουμε στο Θεό και λέμε Κύριε δεν θα ξαναπούμε. Δεν είναι βέβαιο ότι δεν θα ξαναπούμε, γιατί είμαστε άνθρωποι. Και γιατί μας βεβαιώνει ο Θεός πας άνθρωπος ψεύτης. Μόνο ο Θεός είναι αληθινός. Μπορούμε να πούμε βέβαια βοήθησέ μας Κύριε να μην λέμε ψέματα. Μετανοούμε, συγχώρεσέ μας, ελέησέ μας. Τώρα όμως υπάρχει και ένα άλλο, αγαπητέ Βλαδίμηρε, που πρέπει να το τονίσουμε. Είναι η απόκρυψη της αλήθειας ή η μισή αλήθεια. Απόκρυψη της αλήθειας είναι ψέμα. Εγώ πιστεύω μέσα από το Λόγο του Θεού ότι είναι ψέμα. Γιατί ό,τι δεν είναι αλήθεια είναι ψέμα. Η απόκρυψη της αλήθειας λοιπόν είναι ψέμα.
Και αυτό το λέω για να μην μας πλανήσει ο διάβολος λέγοντάς μας δεν σου λέω να πεις ψέματα, αλλά μην λες την αλήθεια. Δεν είναι καλό αυτό. Γιατί όταν δεν λέμε την αλήθεια ενώ την ξέρουμε, εφόσον ερωτώμεθα βεβαίως, ή εφόσον πρέπει να αναφερθούμε, τότε πάλι ενώπιον του Θεού είμαστε παραβάτες. Έπειτα είναι η μισή αλήθεια. Δηλαδή σου λέω αυτά που μπορώ να σου πω, αλλά όταν με ρωτάς, αλλά δεν σου λέω όλα. Που και αυτό είναι πάλι απόκρυψη της αλήθειας. Ρωτάει λοιπόν το παιδί, η μητέρα, πού είχες πάει εχθές, και αυτός είχε πάει στον φίλο τον Α και στον φίλο τον Β. Παραδείγματος χάρη. Στο φίλο τον Β δεν ήταν καλό. Στο φίλο τον Α ήταν καλό. Και απαντάει, στο φίλο τον Α. Αλλά δεν ολοκληρώνει και μετά πήγαμε και στο φίλο τον Β. Η μισή αλήθεια λοιπόν είναι απόκρυψη της μισής αλήθειας και η απόκρυψη της αλήθειας είναι ψέματα. Εφόσον ερωτάσαι και εφόσον είσαι υποχρεωμένος να την πεις. Υπάρχουν οι λευκές αλήθειες, τα λευκά ψέματα. Τα ψέματα για καλό. Ερωτήσεις που έρχονται συχνά μπροστά μας. Η απάντηση είναι ότι δεν υπάρχουν καλά ψέματα. Δεν υπάρχουν καλά ψέματα. Το ψέμα είναι ψέμα και παρτί του ψεύδους είναι ο διάβολος. Και πώς θα αντιμετωπίσουμε τη δυσκολία λέγοντας την αλήθεια. Εδώ είναι. Με τη χάρη του Χριστού. Όταν λοιπόν βρεθούμε στη δυσκολία να πούμε την αλήθεια, γιατί θα έρθουν τέτοιες καταστάσεις. Παραδείγματος χάρη μέσα σε ένα γραφείο, λέει ο προϊστάμενος, χτυπάει το τηλέφωνο και ζητάνε τον προϊστάμενο και λέει ο προϊστάμενος, δεν είμαι εδώ, πες τους ότι δεν είμαι εδώ. Γιατί θέλει να μιλήσει, είναι σύνηθες φαινόμενο. Ο χριστιανός θα κάνει εκείνη τη στιγμή. Δεν θα πει ψέματα, δεν θα πει δεν είναι εδώ. Αλλά πιο μπροστά θα έχει εξηγήσει, θα φέρει σε δύσκολη θέση τους ανθρώπους το γεγονός ότι εμείς δεν λέμε ψέματα, αλλά θα έχουμε ξεκαθαρίσει τη θέση μας εκ των προτέρων, ότι δεν μπορώ να πω ψέμα, είναι θέμα συνείδησης. Φοβάμαι το Θεό ή ό,τι άλλο θες πες. Άρα λοιπόν στις δύσκολες καταστάσεις να πεις την αλήθεια, εκεί χρειαζόμαστε τη χάρη του Χριστού, τη χάρη του Θεού. Για να έχουμε λοιπόν τη χάρη του Θεού, η Γραφή λέει στους ταπεινούς ο Θεός δίδει χάρη. Η ζωή μας θα είναι μπροστά στο Θεό και στους ανθρώπους ταπεινή. Γιατί μπορείς να πεις δεν λέω ψέματα με υπερηφάνεια. Τότε θα δεις να λες και να μην μπορείς να σταματήσεις. Αν όμως με ταπείνωση πεις δεν μπορώ να πω ψέματα, φοβάμαι το Θεό. Φοβάμαι ότι δεν θα τα καταφέρω, αλλά ο Θεός θα με βοηθήσει να τα καταφέρω. Αν το πνεύμα λοιπόν είναι ταπεινού ανθρώπου, τότε θα βρίσκει χάρη από το Θεό. Όταν όμως το πνεύμα είναι υπερηφάνου ανθρώπου, εγώ είμαι χριστιανός, δεν λέω ποτέ ψέματα. Εκεί θα πεις πάρα πολλά, γιατί δεν βρίσκεις χάρη από το Θεό. Άρα λοιπόν το μυστικό στους ανθρώπους που θέλουν να μην λένε ψέματα και τα καταφέρνουν, είναι να βρίσκουν χάρη από το Θεό. Και χάρη από το Θεό βρίσκεις όταν είσαι ταπεινός και όταν προσεύχεσαι, το ζητάς. Θεέ μου, βοήθησέ με να το ξεπεράσω αυτό το εμπόδιο, αυτό το πρόβλημα, αυτή την παγίδα, χωρίς να πω ψέματα. Μια ωραία προσευχή που έκαμε ο Δαβίδ, αναγνωρίζοντας αυτή την αδυναμία του ανθρώπου και τη δική του προφανώς, είπε, Κύριε, θου φυλακή εν το στόματί μου, θέσε άγγελο φύλακα στο στόμα μου να με φυλάτει, να μην λέω ψέματα ή να μην λέω τα σαπρά, τίποτα σαπρό, τίποτα κακό. Άρα λοιπόν αγαπητέ Βλαδίμηρε, είναι μια ωραία εμπειρία του χριστιανού να είναι αληθινός, να είναι αληθής, να αναγνωρίζει την αδυναμία του, δεν μπορεί. Άλλωστε ο Κύριος μας, ο Ιησούς Χριστός μας βεβαιώνει, άνεφε μου δεν δύναστε να κάνετε τίποτα. Να αναγνωρίσουμε την αδυναμία, την ανθρώπινη, ότι πας άνθρωπος ψεύτης, άρα θα έχω δυσκολίες στο να λέω πάντοτε την αλήθεια, γι' αυτό βοήθησε με Θεέ μου. Και όταν ζητήσεις βοήθεια από το Θεό, ο Θεός είναι ετοιμοτάτη βοήθεια στον καθέναν. Αλλά όταν ζητάς βοήθεια, σημαίνει ότι αναγνωρίζεις την αδυναμία σου
Και σημαίνει ότι ταπεινώνεσαι μπροστά στο Θεό, αλλά ακόμη και μπροστά στους ανθρώπους. Πώς θα ταπεινωθώ μπροστά στους ανθρώπους? Μη με αναγκάζετε να λέω ψέματα, δεν μπορώ, ταλαιπωρούμε. Και πώς θα... δεν θα πω ψέματα όταν φαίνεται ότι αυτό το ψέμα θα κάνει καλό σε έναν άνθρωπο, δεν θα τον καταβαρύνει, θα τον παρηγορήσει. Πάλι με τη χάρη του Χριστού, πάλι με προσευχή. Και απόφυγε, αν μπορείς, αλλά αν πρέπει, να πεις την αλήθεια και μη φοβάσαι. Ο Θεός θα τακτοποιήσει. Πώς θα πω, πώς θα παρηγορήσω έναν άνθρωπο αφού η μόνη παρηγοριά είναι το ψέμα? Η αλήθεια είναι ότι δεν μπορείς να τον παρηγορήσεις. Δεν μπορεί κανένας άνθρωπος να παρηγορήσει κάποιες τραγικές στιγμές και φορές κάποιον αδελφό του, συνάνθρωπό του. Αλλά όμως ξέρουμε ότι ο Θεός είναι Θεός πάσης παρηγορίας και όπως μας παρηγόρησε με αλήθεια, έτσι και εμείς θα παρηγορούμε με αλήθεια και θα βρίσκουμε χάρη από τον Θεό και ο Θεός θα τακτοποιεί όλες τις εκκρεμότητές μας που έχουν σχέση με το ψέμα. Είναι μία δοκιμασία, δεν υπάρχει καμία αμφιβολία. Συμπερασματικά, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, κάποιες στιγμές που είμαστε υποχρεωμένοι να πούμε ψέματα. Αλλά είναι αυτό το οποίο ο Θεός επιτρέπει να δοκιμαστούμε. Ή μας φέρνει σε πειρασμό ο διάβολος. Ο Θεός το επιτρέπει. Αλλά ο Ιάκωβος λέει, ο Απόστολος Ιάκωβος λέει στην επιστολή του, «Πάσαν χαρά νομίσατε, αδελφοί, όταν πέσετε σε περιπέσετε εις διαφόρους πειρασμούς, γνωρίζοντας ότι η δοκιμασία της πιστεώς σας εργάζεται υπομονή, η δε υπομονή ας έχει έργον τέλειον, για να είστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελπείς». Αυτό είναι το τέλος της υποθέσεως. Να είμαστε τέλειοι και ολόκληροι, μειώντες εις μηδέν ελπείς, και αυτό θα γίνει με την υπομονή μας και με τη δοκιμασία της πιστεώς μας, στον πειρασμό ή ακόμη και στη δοκιμασία από το Θεό. Να αγαπάμε την αλήθεια. Είμαστε εκ της αληθείας. Ο Θεός είναι ο πατέρας των νυκτηρμών και της παρηγοριάς και ο Θεός είναι αλήθεια. Ο Λόγος του Θεού είναι αλήθεια. Κανένα ψεύδος ας μη δικαιολογείται, όχι δεν θα πούμε ψέματα δυστυχώς, αλλά κανένα ψεύδος ας μη δικαιολογείται στη ζωή μας ότι το είπαμε για καλό. Και για καλό να το είπαμε είναι κακό. Και κακό σε εμάς, αλλά και κακό στον άλλον. Ο Θεός να μας βοηθάει, γιατί είναι ένα πολύπλοκο θέμα, καθημερινό θέμα. Ο Θεός να μας φυλάει. Και δεν υπάρχει και άνθρωπος που μπορεί να πει «εγώ δεν έχω πει ποτέ ψέματα». Ο Θεός να μας φυλάει, ώστε να επιστρέφουμε γρήγορα, να μετανοούμε, να καθαριζόμαστε με το αίμα του Χριστού και να προσπαθούμε από εδώ και στο εξής κάθε φορά να μην ξαναπούμε προσευχόμενοι στον Θεό για βοήθεια, αλλά και ταπεινώνοντας τον εαυτό μας, την αδυναμία μας ενώπιον του Θεού και ενώπιον των ανθρώπων. Και εδώ, αγαπητοί μου φίλοι και φίλες, τελείωσε η σημερινή μας εκπομπή. Με τη χάρη του Χριστού θα είμαστε μαζί την άλλη Τρίτη. Μέχρι τότε σας εύχομαι κάθε ευλογία πνευματική στα επουράνια δια του Ιησού Χριστού και σας θυμίζω κάθε ζήτημα το οποίο σας απασχολεί, είτε και αντίρρηση είτε και διαφωνία σας πάνω σε αυτά τα οποία ακούτε και λέμε, να μας τη γράφετε, να μας στέλνετε στο email που φαίνεται τώρα στην οθόνη σας. Ο Θεός μαζί σας.